Η πορεία αποκατάστασης των προβλημάτων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, οι ζημιές στις καλλιέργειες από τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου, η στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής και οι προοπτικές που ανοίγονται για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, μετά και από τα εγκαίνια της ψηφιακής απεικόνησης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, που θα ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έγινε στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδος και ειδικά της Αρχαίας Ολυμπίας, η αυτοδιοίκηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε η πυρκαγιά με τον κουμπρίκο και τον αποτελεσματικό. Η συνεργασία είναι άψογη και νομίζω ότι δημιουργούμε και δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό κράτος θα συνεργάζεται με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αποζημιώσεις άμεσα, ενώ δήλωσε ότι και στην Ολυμπία θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Εύβοιας. Την πρώτη στιγμή που θεσπίσαμε αυτόν τον νέο τρόπο αποζημίωσης του κράτους, τονίσαμε ότι οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους εκκινηθούμε είναι η διαφάνεια και η ταχύτητα. Νομίζω το κάνουμε πράξη και το αντιλαμβάνονται και οι πολίτες ότι για πρώτη φορά θα μειώνονται αποζημιώσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι ειδικά εδώ πέρα και το είπε διακριτικά νομίζω ότι είναι στο έντονο, είχαμε μια πολύ έντονη ροή ετοιμάτων που δεν αποκρινόντουσαν στην πραγματική εικόνα την οποία αποτύπωσαν οι υπηρεσίες μας. Αυτό οδήγησε και σε μια μικρή καθυστέρηση, νομίζω ότι ξεπεράστηκε και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για τις αγροτικές αποζημιώσεις, όπου όντως μπορεί να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μας. Κινείται πια με μια διαφορετική ταχύτητα, όμως χρειάζεται συνολικά να ξαναδούμε το πλαίσιο των αγροτικών αποζημιώσεων και αυτή είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία δρομολογείται σε συνεννόηση με τη γραμματεία της κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ. Στην περιοχή δρομολογούνται να γίνουν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα των ιδιωτικών χορηγιών που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα. Ως προς τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Προφανώς το πρώτο μας μέλημα είναι η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Γίνονται παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα. Το βραχυπρόθεσμο που αφορά όλα τα έργα συγκράτησης των κομμάτων και τα μικρά αντιδιαδροτικά και αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ήδη δρομολογούνται. Είναι προφανής η ταχύτητα με την περιοχή τα έργα και εδώ και στην Βόρεια Εύβοια με τη συνεργασία των δασικών συνεταιρισμών και πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε ήδη τις πρώτες ενδείξεις για μια πολύ δυναμική φυσική αναγέννηση του δάσους. Εξάλλου είστε μια περιοχή πληγισμένη με πάρα πολλά νερά. Άρα η φύση, το μεγαλύτερο κομμάτι της καμένης έκθεσης, θα κάνει τη δουλειά της αρχή να προστατεύσουμε τα εδάφη, να αποφύγουμε την παράνομη και την αυθαίρετη βόσκηση και βέβαια να αποφύγουμε τα εδάφη αυτά να ξανακαούν αυτές τις νεκρές προϋποθέσεις για τη φυσική αναγέννηση, η οποία ούτως ή αλλιώς και μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 έδειξε τις πραγματικές της δυνατότητες. Για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος Ολυμπία, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως γίνονται παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα. Για το ζήτημα του δρόμου, των δρόμων μάλλον, να τονίσω ότι υπάρχουν παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα. Οι πρώτες αφορούν τις άμεσες βελτιώσεις σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι απαράδεκτο δυστυχώς και στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και αναπηρίες σε πάρα πολλούς συμπολίτες σας. Από το έργο ήδη δρομολογείται, υπάρχει ανάδοχος, θα ξεκινήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις. Και βέβαια είναι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε και την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μεγάλο, το καινούριο δρόμο, θα το πω Πάτρα Πύργος Ολυμπία, αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία του τελευταίου κομματιού. Βρίσκεται αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω προσωπικά ασχοληθεί, θα το ξεπροκάλουμε, είναι προσωπική μου θέσπευση και εντός του 22 τέρα θα ξεκινήσουμε στο δρόμο αυτό, γιατί αποτελεί μια εκκρεμότητα της πολιτείας για την ολοκλήρωση των μεγάλων δρομικών αξιών. Να τα οριμάσουμε τεχνικά. Έχουμε φτιάξει το πολιτικό δρόμο πλέον όσο πρέπει και ειδικά συνεργασία με την αυτοδιοίκηση να αναθέσουμε στον φορέα ορίμαση τέτοια έργα και στο μελλοντικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της υλοποίησης.
να ξεπεράσουμε παθογένειες ρεφιοκρατικές εγκυμώσεις και να βασιστούμε στην λογική της πρόληψης, προετοιμασίας και ετοιμότητας που είναι και το σύνθημα του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε εντοπίσει ως τώρα περίπου 300 στρέμματα εκτάσεων όπου δεν θα τα καταφέρει η φύση και το δάσος από μόνα τους. Ποια είναι αυτά τα στρέμματα της περιοχής περιμετρικά της αρχαίας Ολυμπίας σε δύο οικισμούς, στο Λατζόι και τον Πόθο και σε σχέση με το Δήμο Πύργου κοντά στο Κολύρι. Τα οριζόντια μέτρα που αφορούν όλους τους κοιτόφελους έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται από την πρώτη στιγμή. Είναι αφορά το Μέλφια, είναι αφορά τις προϊόντες και τις ασφαλιστικές αναστολές των υποχρεών των χρησιών τους. Έχουμε την πρώτη αλλογή μέσα από την πλατφόρμα της κρατικής αλλογής. Έχουμε διαθέσει αρκετά χρήματα στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να κλείσει τις πηγές που άφησε η πυρκαγιά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε την χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ για το κομμάτι του αρτίου και την αποκατάσταση και οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει για τα αντιπλημμυρικά εκεί, που θα θωρακίσει την περιοχή. Είναι στα χέρια πλέον της περιφέρειας η χρηματοδότηση προκειμένου να τρέξει πολύ σημαντικό αυτό έργο. Εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε ξεκινήσει την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, που σημαίνει ότι θα καταργηθεί ο δρόμος ο οποίος σήμερα ενώνει τη γέφυρα του Κάιζερ με την Ολυμπιακή Ακαδημία. Συγχρόνως, στο Ταμείο Ανάπλασης, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε απόλυτα όριμο και το ξεκινάμε αμέσως ένα έργο 4 περίπου εκατομμυρίων που αφορά την αποκατάσταση των ρωμαϊκών μνημείων μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, που σημαίνει προσθήκη 6 περίπου στρεμμάτων νέου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου. Επιλέξαμε με τη στενή συνεργασία με τον κ. Τριαντόπουλο τη συντομότερη οδό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων που μας το δοκιμάζουν. Ακολουθήσαμε την τεχνολογία, αξιοποιήσαμε δορυφορικές εικόνες από το Κοπέρνικο και μαζί με τα συνεργεία του ΕΛΚΑ τα οποία έχουν οριοθετήσει τις περιοχές, είμαστε σε θέση να σας γνωστοποιήσω τώρα, αυτή τη στιγμή σε εσάς, ο κ. Τριαντόπουλος, που γνωρίζει από χθες, ότι παραδίδουμε το ψηφιακό αρχείο, το παραδώσαμε. Και βεβαίω να δούμε με κράτο όλια μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν για την εμπόρια ρευγιά. Και δεν έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουν και την αρχαία Ολυμπία σε ό,τι αφορά απαλλαγές, φορολογικές, ασφαλιστικές, αυτές που έχουν να κάνουν με πληστηριασμούς ενδεχομένως, που πρέπει να καταλαμβάνουν και το σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί φανταστείτε να μην έχει βεβαίως καεί ή καταστραφεί η υποδομή ή ο εξοπλισμός ενός ελαιοτριβίου, αλλά αυτό το ελαιοτριβίο για τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει δουλειά. Ότι υπήρξαν στόχοι οι οποίοι μπήκαν και επιπέφθηκαν μέχρι τώρα στην κρίση του περασμένου καλοκαιριού, η οποία άφησε πίσω τις ανοιχτές πηγές, στόχοι όπως ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ναι, εκεί το πετύχαμε, ήταν η προστασία βασικών υποδομών, όπου εκεί ο στόχος επετέλθη. Ωστόσο είναι και στόχοι και προκλήσεις μπροστά μας, νομίζω. Γι' αυτό είμαστε εδώ και πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερη δύναμη, παίρνουμε ιδιαίτερη δύναμη σαν φορείς της αυτοδιοίκησης, σαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Ειδικά σε αυτή την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία έχει υποστεί την μένη των φυσικών καταστροφών πολλάκης, όχι μόνο από τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και από τις άλλες έντονες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που πλήττουν αυτή εδώ την περιοχή, όλη η Ηλία. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Διασώσαμε ανθρώπινες ζωές, αποτρέψαμε πολύ μεγαλύτερη φυσική καταστροφή, διασώσαμε τον αρχαιολογικό χώρο. Όμως σήμερα αυτό το οποίο αποτελεί πρώτο στο μέλημα είναι να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές οι οποίες έγιναν και είναι πολύ θετικό ότι οι συμπολίτες μας που έχουν υποστήσει με ένα γρήγορο σύστημα κατάστασης αποζημιώνονται. Και είναι, πρέπει να μεριμνήσουμε για την αναδάσωση της περιοχής άμεσα και βέβαια πρέπει αυτό το οποίο έγινε ή ξαναγίνει το 2007 να μην επιτρέψουμε να ξαναγίνει μέσα από μια αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση. Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία του οικονομικού πεδίου, της οικονομικής επιστήμης, της οικονομικής λογικής. Αλλά αυτή η ανάπτυξη της οικονομικής λογικής έχει να κάνει όχι μόνο με την παραγωγή υλικών αγαθών, όπως είπε ο εκλεκτός φίλος κ. Βαλιανάτος, που και αυτά εδώ τα έχει δαψιλά παράσχει η φύση, αλλά κυρίως, και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση με την οποία πρέπει όλοι να αναμετρηθούμε, με την παραγωγή των αείλων αγαθών.